κάνουμε αρχή με την Μικαέλα. Μικαέλα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χαρούλα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Με τον άδικο χαμό του υποψήφιου βουλευτή των οικολόγων στη Λεμεσό, Κυριάκου Κούρη, ο οποίος απεβίωσε ξαφνικά σε ηλικία 60 ετών. Να πούμε πως ήταν και γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής των Οικολόγων στη Λεμεσό και του Οικοαγροτικού. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Να συνεχίσουμε τώρα με τις πανκύπριες εξετάσεις και να αναφέρουμε πως ξεκινούν από αύριο Παρασκευή με το μάθημα της βιολογίας. Να αναφέρουμε πως πέραν των 7.000 τελειόφυτων θα παρακαθίσουν στις πανκύπριες εξετάσεις με το μόνο μάθημα κοινό που θα είναι τα νέα ελληνικά που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου, ενώ θα λειτουργήσουν συνολικά το Πανκύπριο 55 εξεταστικά κέντρα. Μιλώντας στην Offset, η Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης Τέρψα Κωνσταντινίδου δηλώσε πως λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή που αρχίζουν οι εξετάσεις. Μάλιστα, το άπαντε στο Υπουργείο, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που ίσως προκύψουν. Σημειώνεται, Χαρούλα, ότι οι τελειόφοιτοι που θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν προσερχόμενοι το Safe Pass τους. Επιπλέον, να αναφέρουμε πως πέραν των 55 εξεταστικών κέντρων θα λειτουργήσουν άλλα 14 ειδικά εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα βρίσκονται μαθητές που θα είναι είτε κρούσματα είτε στενές επαφές. Τα ειδικά αυτά εξεταστικά κέντρα θα στελεχώνονται από νοσηλευτές, ενώ εκεί θα βρίσκονται και επιτηρητές εντεταλμένοι από το Υπουργείο, για τους οποίους υπήρξαν ειδικές διευθετήσεις, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και ο χώρος θα έχει διαμορφωθεί καταλλήλως, ούτως ώστε να μπορέσουν να εποπτεύσουν τις διαδικασίες των πανκυπρίων εξετάσεων. Περισσότερα για το θέμα, αλλά και τα εξεταστικά κέντρα και τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν, οι αναγνώστες μπορούν να βρουν και να διαβάσουν στην offsite. Να περάσουμε και στα της πανδημίας. Και ο κορονοϊός έχει αλλάξει για αυτήν η διαδικασία. Θα υπάρξουν και οι τροποποιήσεις και οι διαφοροποιήσεις, ούτως ώστε να κυλήσουν όλα με ασφάλεια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της πανδημίας. Ναι. Να περάσουμε τώρα και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας που βγήκε χθες, ότι εντοπίστηκε και στην Κύπρο η ειδική μετάλλαξη του κορονοϊού. Να πούμε ότι ανοιχθεύτηκαν μέχρι στιγμής το βρετανικό στέλεχος σε 131 δείγματα, το ινδικό σε 4 και το νοτιοαφρικανικό σε 2 δείγματα. Τα δείγματα αφορούν κρούσματα κυρίως που είχαν εντοπιστεί την περίοδο Απριλίου, και σε σχέση με τα δείγματα που εντοπίστηκε το Ινδικό και το Νοτιοαφρικανικό στέλεχος, σημαίνεται ότι αφορούν πολίτες από χώρες της γκρίζας κατηγορίας, δηλαδή τις τρίτες χώρες, που έφτασαν κατόπιν εξασφάλισης ειδικής άδειας. Να πούμε, στη βάση των μέτρων που λαμβάνονται στη Δημοκρατία, όλα τα άτομα που φτάνουν από χώρες της γκρίζας κατηγορίας οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού 14 ημερών και υποβάλλονται σε τεστ PCR είτε 72 ώρες πριν την αναχώρηση ή κατά την άφηξή τους στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για την ειδική μετάλλαξη θα μπορούν να βρουν και να διαβάσουν οι τηλεθεατές μας στην offsite. Και να κλείσουμε, Χαρούλα, με τις βουλευτικές που πλησιάζουν καθώς απομένουν μόλις 10 ημέρες και να υπενθυμίσουμε ότι 15 κόμματα και κινήματα διεκδικούν βουλευτική έδρα στις προσεχείς βουλευτικές και συνολικά 658 υποψήφοι βουλευτές με τους 7 να είναι ανεξάρτητοι. Με αφορμή την βουλευτική αναμέτρηση της 30 Μαΐου, η Offsite ανέτρεξε στο παρελθόν και εντόπισε και παρουσιάζει τους ανεξάρτητους που διεκδίκησαν κοινοβουλευτική έδρα. Να πούμε ότι ο αριθμός ρεκόρ ανεξάρτητων καταγράφηκε το 1970 με 18 υποψήφιους, ενώ η μοναδική εκλογή ανεξάρτητου ήταν το 1976 με την εκλογή του Τάσου Παπαδόπουλου, που στηριζόταν από το συνδυασμό ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ. Αναλυτικά, οι υποψήφοι που διεκδίκησαν ως ανεξάρτητοι από το 1960 ως σήμερα στην ιστοσελίδα μας. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, Χαρούλα.